καταστροφή του φυσικού τοπίου που υπάρχει. Αυτό ειδικά είναι πολύ εμφανές στα μικρά μας τα νησιά. Και όχι μόνο. Μια και η συνεχιζόμενη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της υγείας των κατοίκων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Άμεσα προβλήματα είχαμε, 2-3 περιπτώσεις, αλλά τα έμεσα προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται τώρα και εκδηλώνονται μετά από χρόνια σε διάφορες αναπνευστικές παθήσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο φυσικά δημιουργείται από τη σκόνη των δωματομείων και από τις χημικές ουσίες που υπάρχουν μέσα στους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Επόμενο στάδιο, το Λουκέτο, μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2006, που θα εκδικαστεί η αίτηση του Δήμου Μαρκοπούλου. Αλεξάνδρα Χαΐνη για το Sky. Μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Νίκος Νικολάκης, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μαρκοπούλου και βεβαίως ο κύριος Λουσέτος Λιβαδάρος, διδάκτορας μηχανικός μεταλλείων και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.